σήμερα είναι μια μέρα γιορτής για την επιθεώρηση του Γιώργου Τουρκόπουλου. Η εταιρεία μας, όπως γνωρίζετε πια όλοι, περνάει στην επόμενη μέρα. Μια μέρα πολύ πιο αισιόδοξη, πολύ πιο δυνατή, με την ολοκλήρωση και την τυπική ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών. Η Εθνική Ασφαλιστική γυρίζει σελίδα. Γυρίζει σελίδα όσον αφορά την τεχνολογία, όσον αφορά τις νέες, την βιώσιμη ανάπτυξη και θα προχωρήσουμε σε μια άλλη εποχή. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα γιορτάζουμε την ετήσια εκδήλωση της επιθεώρησης του Γιώργου Τουρκόπουλου. Έναν άνθρωπο που έχει δώσει την ψυχή, την καρδιά του για την Εθνική Ασφαλιστική. Διοικεί και μανατζάρει πάνω από 300 συνεργάτες σε όλη την Μικράτεια. Πραγματικά είναι μια δύναμη στην Εθνική Ασφαλιστική. Χτίζει καριέρες, δημιουργεί καριέρες και προχωράει πάρα πολύ δυνατά. Το 2021 για τον Γιώργο Τουρκόπουλο ήταν μια χρονιά πολύ δυνατή, όπως και για την Εθνική Ασφαλιστική. Σήμερα λοιπόν θα επιβραβεύσουμε τους ανθρώπους αυτούς που ήταν πρωταγωνιστές το 2021 και θα βάλουμε τη νέα αρχή, το νέο ξεκίνημα για το 2022, που θα είναι εξίσου μια εντυπωσιακή χρονιά για τους ανθρώπους του Γιώργου Τουρκόπουλου αλλά και τους ανθρώπους της Εθνικής Ασφαλιστικής. Προχωράμε δυνατά, με πείσμα, με πάθος για την επόμενη μέρα. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ στις βραβεύσεις του κυρίου Τουρκόπουλου, του μεγαλύτερου γραφείου της Εθνικής Ασφαλιστικής και του σημαντικότερου στην Ελλάδα. Εμείς ως Hellspot είμαστε πάντα κοντά στον ασφαλιστικό κόσμο και ιδιαίτερα στα γραφεία των ασφαλιστών της Εθνικής και θα φροντίσουμε πάντα να εξυπηρετούμε τους ασφαλισμένους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, παρέχοντας τους υψηλού επίπεδου υπηρεσίες που προσφέρουν τα Hellspot του Hellenic Healthcare Group. Ο Γιώργος Τουρκόπουλος διαχρονικά είναι ο πρώτος επιθεωρητής της εταιρείας. Είναι, η πορεία του στην εταιρεία είναι συνυφασμένη με την κορυφή και μπροστά νομίζω ότι έχει να αντιμετωπίσει μόνο ψηλότερες κορυφές. Παραγωγικά και αυτή τη χρονιά για τον Γιώργο έκλεισε με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πρώτη επιθεώρηση, πρώτα γραφεία, πρώτους διευθυντές γραφείων, ομαδάρχες. Τι να πω. Η συνεργασία μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε επαγγελματικό επίπεδο τόσο στην ανάληψη όσο και στις αποζημιώσεις είναι εξαιρετική. Έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι καταρτισμένοι, ομάδες οι οποίες δουλεύουν μεθοδικά και τα αποτελέσματα μιλάνε από μόνα τους. Προσπαθούμε να μπούμε στην κανονικότητά μας. Τρεις χρονιές περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα γιατί μπορεί να μην είμαστε στο ιατρικό team, αλλά ο ασφαλιστής πρέπει να είναι πάντα δίπλα στον πελάτη. Έτσι λοιπόν προσπαθήσαμε να ξεπεράσουμε τις επώδυνες συνέπειες αυτής της λέλαπας και ταυτόχρονα να είμαστε δίπλα στην εταιρεία και στον πελάτη. Κατορθώσαμε και στις τρεις χρονιές να ξεπεράσουμε τις προηγούμενες επιδόσεις μας και έτσι είμαστε ευτυχείς για την κατάληξη που είχε όλη αυτή η περιπέτεια. Σήμερα ξαναρχίζουμε από την αρχή. Τώρα όσο για την εταιρεία μας, πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε ένα κορυφαίο σημείο αλλαγής. Την αισθανόμαστε να έρχεται κάθε μέρα και πιο δυνατή και πιο έγκυρη. Μου δώσα την ευκαιρία να σκεφτώ τώρα κάτι που μου είχε περάσει πολύ πριν από το μυαλό, ότι κατά τις συνενώσεις των εταιριών, συνήθως το 1+1 δεν κάνει 2. Όμως, όταν εξαγοράζεις από ένα φαντ, δεν περιμένεις να συγχωνευτείς, περιμένεις να χρηματοδοτηθείς στην ανάπτυξη, στις υποδομές, έτσι ώστε να αποδώσει το κεφάλαιο καρπούς που έχουν επενδυθεί. Άρα, δεν περιμένω τίποτε λιγότερο από την μεγάλο άπλωμα στην αγορά της εταιρείας μας με τις νέες δυνάμεις τις οποίες αποκτά και μην ξεχνάμε κάτι άλλο, ότι η εικόνα και η συμπεριφορά του φαντ που μας αγοράζει στον παγκόσμιο χάρτη έχει να δείξει μόνο επιτυχίες.